όταν αγαπητοί μου ο Θεός παρήγγειλε εις τους πρωτοπλάστους να μην δοκιμάσουν από τον καρπόν κάποιου ορισμένου δένδρου, ήθελε να εισαγάγει εις την ζωή των την πίστη εις τον Θεό. Η πίστη όμως εκ μέρους των πρωτοπλάστων υθετήθη. Δεν έδειξαν πίστη εις τον Θεό, γι' αυτό και έπεσαν. Όταν πάλι ο Θεός εν τη ευδοκία του ήθελησε να σώσει τους ανθρώπους, επανεισάγει την πίστη σαν μέθοδο προσεγγίσεως του Θεού. Και η πίστη αυτή τώρα είναι εις το θεανθρώπινον πρόσωπον του Ιησού Χριστού. Πίστης λοιπόν τότε, πίστης τώρα. Ο Θεός δεν παρετείται από την ιδία μέθοδον την οποία εισάγει εις τους ανθρώπους, εις τον κόσμο, προκειμένου οι άνθρωποι να προσεγγίσουν το Θεό και έτσι να σωθούν. Έτσι αγαπητοί, η πίστης γίνεται η μεγαλυτέρα αρετή και η βασικότερα προϋπόθεσης σωτηρίας. Γι' αυτό γράφει ο Απόστολος Παύλος στη σημερινή αποστολική του περικοπή, που είναι ο ύμνος της πίστεως, ότι χωρίς πίστεως αδύνατον ευαρεστήσε. Δεν μπορείς να ευαρεστήσεις εις τον Θεόν χωρίς πίστην. Πιστεύσε γάρ δι τον προσερχόμενον το Θεό ότι έστι και της εξητούσιν αυτών μισθαποδότης γίνεται. Δηλαδή ότι πρέπει να πιστεύσει εκείνος ο οποίος προσέρχεται εις τον Θεό ότι υπάρχει και γίνεται μισθαποδότης εις εκείνους οι οποίοι τον εξητούν. Βλέπουμε λοιπόν ότι η πίστη κατά των Απόστολων Παύλων έχει δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος είναι η πίστη εις την ύπαρξη του Θεού, ότι έστι, ότι υπάρχει, και το δεύτερον σκέλος είναι η αναζήτηση του Θεού και της εξητούσιν αυτών που λέγει. Αλλά μετά την απώλεια του παραδείσου, ο άνθρωπος οφείλει να πιστεύει πια στην ύπαρξη του Θεού και να προσπαθεί να αναζητεί τον Θεόν και το θέλημά του. Ακόμη θα έπρεπε να πούμε κάτι που λέγει ο Απόστολος εις την ίδια περικοπή, ότι η διάνοια του ανθρώπου δεν προηγείται, αλλά η πίστης προηγείται στη γνώση. Πίστη, λέγει σε αυτό το περίφημο χωρίο του, πίστη νοούμεν κατηρτίσθε τους αιώνας ρήματι Θεού, εις το μη εκ φαινομένων τα βλεπόμενα γεγονένε. Πώς νοούμεν πίστη? Πώς μπορούμε να γνωρίζουμε με το μυαλό μας? Διά της πίστεως. Διότι ο Θεός έκανε τη δημιουργία του των χρόνων και των χώρων, κατηρτίστε τους αιώνας ρήματι Θεού με το λόγο του εκ του μηδενός. Πώς το γνωρίζουμε αυτό? Διά της πίστεως. Ώστε η πίστης προηγείται της διανοίας, και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, να νοούμε, εάν δεν πιστεύουμε. Έτσι με την πίστη πρώτον ευαρεστούμε στο Θεό, και δεύτερον γνωρίζουμε το Θεό. Αυτά αποτελούν, αγαπητοί μου, θεμελιώδη βήματα της πίστεως, θεμελιώδη σημεία της πίστεως. Η πίστης ακόμα είναι εκείνη η μεγάλη δοκιμασία της προαιρέσεως. Βλέπετε, κάποιος πιστεύει, κάποιος δεν πιστεύει. Τι είναι εκείνο που τον κάνει να πιστεύει ή να μην πιστεύει? Ο νους? Όχι. Η καρδία τι είναι? Είναι η προαίρεση. Είναι ένα κάτι στα βάθη του ανθρώπου που αποτελεί ένα μυστήριο και που είναι δικό του κτήμα αυτό, του ανθρώπου προσωπικό. Ο Θεός έδωσε την προαίρεση και ο καθένας
παίρνει μια στάση απέναντι στο Θεό, ανταποκρίνεται ή όχι απέναντι στο Θεό. Και αυτό λέγεται προαίρεσης. Τι είναι, αν με ρωτήσετε, θα σας απαντήσω, δεν ξέρω να σας πω. Αποτελεί ένα μυστήριο το γιατί ο μεν ένας λέγει το ναι στο Θεό, ο δε άλλος λέγει το όχι. Κάτω από ίδιες κάποτε συνθήκες ζωής, ο ένας έτσι και ο άλλος αλλιώς. Τι είναι λοιπόν αυτό? Είναι η πίστης που μπαίνει μέσα στον άνθρωπο, του δημιουργεί μια δοκιμασία, δοκιμασία της προαιρέσεως. Γι' αυτό ακριβώς η πίστης γεννά τον ηρωισμό και τους ήρωες. Ο Απόστολος Παύλος, που θέλει να τονίσει την μεγάλη αξία της πίστεως και ότι αποτελεί πραγματικά βασική προϋπόθεση προσεγγίσεως του θεανθρωπίνου προσώπου του Ιησού Χριστού, αναφέρει πλήθος επιστολή του την προς Εβραίους, πλήθος ονομάτων που επίστευσαν και δικαιώθησαν. Και η πίστης οδηγεί τον άνθρωπο, αφού η προαιρεσής του θα τη δεχθεί, οδηγεί τον άνθρωπο σε μια άνευ προηγουμένου περιπέτεια εις τον κόσμο αυτόν. Να πω γιατί. Ξέρει ότι θα υποστεί την περιπέτεια, αλλά αποδέχεται την πίστη. Εδώ είναι η μεγάλη δοκιμασία της προαιρέσεως. Και ακόμη ο ηρωισμός, ότι ό,τι και να συμβεί, εγώ θα πιστεύω εις τον Θεό και θα αποδέχομαι το λόγο του, πιο συγκεκριμένα στο θεανθρώπινον πρόσωπο του Χριστού. Ξέρω τι με περιμένει. Δεν υπάρχει βεβαίως η τραγικότητα των αρχαίων που επερίμεναν κάτι να του συμβεί εκόντες άκοντες. Όχι, στο χριστιανό δεν υπάρχει τραγικότης, υπάρχει ελευθέρα προαίρεσης. Θέλω να πιστεύω. Ό,τι και να μου συμβεί, θέλω να πιστεύω σε οποιαδήποτε περιπέτεια κι αν μπω. Γιατί περιπέτεια? Γιατί ο κόσμος δεν πιστεύει στο Θεό. Είναι εκείνο που λέγει ο Απόστολος μελαγχολικά: ου πάντων η πίστης. Και ίσως είναι οι πολλοί εκείνοι οι οποίοι δεν πιστεύουν σε ένα κόσμο απομακρυσμένο από τον Θεό. Συνεπώς, αν ζήσω εγώ σε αυτόν τον κόσμο τον απομακρυσμένο από τον Θεό, που αρνείται τον Θεό, που δεν πιστεύει στο Θεό, κατά έναν ανεξήγητον και παράλογον τρόπον μπαίνω σε μία περιπέτεια. Γιατί, θα πείτε, δεν υπάρχει ελευθερία εγώ να πιστεύω ή να μην πιστεύω? Αυτό είναι ο παραλογισμός. Ο διάβολος, ανάμεσα στα τρία στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν ως διάβολον, είναι και ο παραλογισμός κατά τους πατέρες. Έτσι, ο άνθρωπος που είναι μακριά από το Θεό είναι ένας δαιμονισμένος άνθρωπος και δημιουργεί τον παραλογισμό να στραφεί εναντίον του πιστού. Και στρεφόμενος εναντίον του πιστού, δημιουργεί στον πιστό μια περιπέτεια, την οποία όμως αποδέχεται ο πιστός, μένοντας πιστός εις τον Θεό έως θανάτου. Σας είπα όμως ότι ο Απόστολος Παύλος αναφέρει πλήθος ονομάτων που έμειναν πιστοί σε αυτό το περίφημο ύμνο της πίστεως που παραθέτει μέσα εις την προς Εβραίους επιστολή του. Επιτρέψατε μου μία επιλογή να κάνουμε από τα παρατηθέμενα ονόματα, μόνο μία μικρή επιλογή, χωρίς φυσικά να εξαντλήσουμε το βάθος και πλάτος και μήκος της αξίας αυτών των προσώπων που πίστεψαν. Λέγει λοιπόν: πίστη πλείον αθυσίαν Άβελ παρά Κάιν προσύνεγγε το Θεό, διείς εμαρτυρήθη είναι δίκαιος, μαρτυρούντος επί της δώρης αυτού του Θεού. Ο Άβελ προσύνεγγε, προσέφερε, λέγει, στον Θεό καλύτερα θυσία, επειδή επίστευσε εις τον Θεό. Ο Θεός δεν είναι ορατός.
Πώς μπορούσε λοιπόν ο ένας να προσφέρει τα αγαθά του, τα καλά του αγαθά, ο άλλος, ο Κάιν, όχι τα καλά του αγαθά, τα σκουπίδια του, τα δευτερεύοντα στοιχεία από τα προϊόντα του. Τι κάνει τον έναν και τι κάνει τον άλλον να προσφέρουν ο μεν ούτως ο δε ούτως? Η πίστης, η απιστία. Ο Άβελ λοιπόν, επειδή πίστευε στο Θεό, γι' αυτό προσέφερε αγαθήν θυσία, καλήν θυσία, δια της οποίας λέγει εμαρτυρήθη είναι δίκαιος. Από αυτόν τον ίδιο το Θεό επήρε τη μαρτυρία ο Άβελ, ότι είναι δίκαιος, μαρτυρούντος επί της δόρης αυτού του Θεού. Γιατί επίστευσε, δεν έβλεπαν το Θεό, και όμως προσφέρει καλή θυσία, γιατί πιστεύει στον Θεό και η θυσία του γίνεται ευπρόσδεκτη. Πίστη Ενόχ μετετέθη του μη ειδήν θάνατον και ούχε βρίσκετο, διότι μετέθηκεν αυτόν ο Θεός προγάρτης μεταθέσεως αυτού, με μαρτύρητε ευηρεστικένε το Θεό. Έχει κι άλλα παρακάτω ο Απόστολος, τα περικόπτω όμως. Με πίστη ο Θεός, ο Ενόχ μετετέθη, λέγει, εις το να μην γνωρίσει θάνατον, από την παρούσα ζωή σε μίαν αθάνατη ζωή με το σώμα του μαζί. Μετετέθη, πού ο Θεός ξέρει, εκεί που και ο προφήτης Ηλίας μετετέθη, και δεν ευέθη πουθενά, διότι τον μετέθεσε ο Θεός. Πρόγαρ της μεταθέσεως αυτού, πριν τον μεταθέσει ο Θεός, με μαρτύρητε ευηρεστικένε το Θεό. Έχει μαρτυρηθεί ότι ευηρέστησε εις τον Θεόν. Επειδή ευηρέστησε εις τον Θεόν, γι' αυτό τον μετέθεσε ο Θεός. Ώστε τι ήταν εκείνο το οποίο έκανε τον Ενόχ να μετατεθεί? Η ευαρέσκεια. Σε τι επίστεψε στο Θεό? Σε τι είχε συμμορφωθεί η ζωή του σύμφωνα με το θέλημα του Θεού? Ξέρετε, σε μια εποχή που είναι βέβαια στην ανατολή της ανθρωπότητος, αλλά είχαν απομακρυνθεί οι άνθρωποι πάρα πολύ από το Θεό, έφτασαν να αγνοούν το Θεό, μέσα σε εκείνο το πλήθος των ανθρώπων ευρέθηκε ένας άνθρωπος, και αυτός ήταν ο Ενόχ, να πιστεύει στο Θεό και να συμμορφώνει τη ζωή του με το θέλημα του Θεού. Ευαρεστεί λοιπόν εις τον Θεό και τον μεταθέτει ο Θεός. Τι μπήκε, ποιο στοιχείο μπήκε? Η πίστης. Προσέξτε εδώ, με τον Άβελ που σας είπα προηγουμένως, ο Θεός δείχνει ότι αυτό που είπε έτσι είναι. Τι? Την ημέρα που θα φάτε θα πεθάνετε. Είναι ο πρώτος θάνατος επί της γης. Πεθαίνει ο Άβελ. Ευαρεστήμενη στον Θεόν, αλλά επιτρέπει όμως να θανατωθεί από τον αδελφόν του, παραχωρεί ο Θεός, και αποδεικνύεται αληθής ο Θεός ότι εκείνο που είπε έτσι είναι. Την ημέρα που θα φάτε θα πεθάνετε. Και οι γονείς του, ο Άδαμ και η Εύα, βλέπουν το θάνατο του παιδιού τους, το πρώτο φαινόμενο μέσα στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους. Το πρώτο φαινόμενο, ο θάνατος. Αντιθέτως, με τον Ενόχ που τον μεταθέτει και δεν δοκιμάζει θάνατο, ο Θεός πάλι δείχνει εκείνο που είπε ίσως πρωτοπλάστους: αν δεν φάτε από τον καρπό μου, από τον καρπό που σας είπα, δηλαδή πιστέψετε εις εμένα, δεν θα πεθάνετε, θα ζείτε αιωνίως. Και δείχνει τώρα εις τον Ενόχ ότι αν οι πρωτόπλαστοι τηρούσαν την εντολή του, δεν θα απέθνισκον. Είναι καταπληκτικό, αγαπητοί μου, πλάι-πλάι ο Άβελ με τον Ενόχ. Έτσι ο Θεός δείχνει με τον Ενόχ ότι, πρώτον, υπάρχει κάποιος άλλος κόσμος πέραν του κόσμου τον οποίο ζούμε και βλέπουμε. Ένας υπεραισθητός κόσμος. Το υπεραισθητός, ας μου επιτραπεί να τον βάλω εντός εισαγωγικών, διότι ιδιότυπο θα τον έλεγα,
Διότι το σώμα εκεί που είναι αισθητών, πώς ακριβώς ζει μέσα σε έναν κόσμο υπεραισθητών? Πώς? Ύστερα δεν είναι στον παράδεισο. Σημειώσατε αυτό. Ούτε ο Ηλίας είναι στον παράδεισο ως εις ουρανών. Ο Θεός γνωρίζει που πώς. Δεύτερον, ότι με την ψυχή θα συνυπάρχει και το σώμα. Και ακόμα ότι ο Θεός εις τους δικαίους επιφυλάσσει πλουσία αμοιβή. Όλα αυτά δια της πίστεως. Πίστη χρηματιστής Νόε περί των μηδέπο βλεπωμένων ευλαβηθείς, κατεσκεύασε κυβωτών η σωτηρίαν του οίκου αυτού, διείς κατέκρινε τον κόσμον και της καταπίστην δικαιοσύνης εγένετο κληρονόμος. Χρόνο να έχει κανείς μία λέξη να τη βλέπει. Λυπάται όταν παρέρχεται γρήγορα αυτά τα τόσο σπουδαία και βαθιά νοήματα. Με την πίστη, λέγει, ο Νόε έλαβε την προφητείαν περί των μηδέ προβλεπωμένων ευλαβηθείς. Εφοβήθηκε εκείνα τα οποία ακόμη δεν είχαν παρουσιαστεί. Ποια? Ο κατακλυσμός. Αν δεν καταλάβετε ότι ο κατακλυσμός μετά την προφητεία που πήρε ο Νόε έγινε 120 χρόνια μετά. Δεν υπήρχε κανένα σημάδι που να δείχνει ότι θα γίνει κατακλυσμός. Έλαμπε ο ήλιος εις των ουρανών, σύννεφα τα συνήθεια αυτά που ποτίζουν τη γη και βρέχουν. Όλα ήταν στη θέση τους. Δεν υπήρχε τίποτε που να δείχνει ότι θα γίνει κατακλυσμός. Το είπε ο Θεός όμως. Και αφού το είπε ο Θεός, ο Νόε επίστεψε. Και τι έκανε? Κατασκεύασε μία κυβωτό για να σωθεί αυτός και το σπίτι του. Και με την κατασκευή αυτήν, ενώ τον κορόιδευαν οι σύγχρονοι του, τον ηρωνεύοντο, κατέκρινε όμως τον κόσμο. Τι θα πει κατέκρινε τον κόσμο? Τον κατεδίκασε τον κόσμο εις θάνατον, διότι δεν πίστεψε ο κόσμος σε εκείνο που τους έλεγε ο Νόε, ότι ο Θεός θα καταστρέψει δια κατακλυσμού τον κόσμο. Τον ερωτούσαν, τι είναι αυτό, Νόε? Και εκείνοι δεν είχαν πιστέψει. Και κατά την πίστη και της καταπίστη δικαιοσύνης εγένετο κληρονόμος. Εκληρονόμησε τη ζωή και την αιώνιον ζωή και την παρούσα και τη μέλουσα με ποιαν δικαιοσύνη. Δηλαδή, τι έργα έκανε ο Νόε? Τίποτα. Την καταπίστη δικαιοσύνη. Την δικαίωση μόνο από την πίστη. Γιατί επίστεψε. Μεγάλο πράγμα η πίστη, αγαπητή. Τεράστιο θέμα η πίστη. Πίστη καλούμενος Αβραάμ υπήκουσε εξελθήν εις τον τόπον ον έμελε λαμβάνειν εις κληρονομίαν και εξήλθε μη επιστάμενος που έρχεται. Πίστη παρόκησεν εις τη γην της επαγγελίας ως αλωτρίαν εν σκηνές κατοικήσας με τα Ισάκ και Ιακώβ των συγκληρονόμων της επαγγελίας της αυτής. Εξεδέχεται το γάρ την τους θεμελίους έχουσα πόλην εις τεχνίτης και δημιουργός ο Θεός. Έλα, του λέγει, βγες από την γη σου, την πατρίδα σου και τη συγγένειά σου και έλα να σου δείξω πού θα μείνεις. Δεν το είπε πού. Τον πήγε στη Χαράν, βορείος της Μεσοποταμίας. Και όταν πέθανε ο πατέρας του, έρχεται εις τη Χαναάν, νοτίος, εκεί που είναι η Παλαιστίνη. Και του λέγει ο Θεός, τα βλέπεις όλα αυτά? Όλη αυτή την περιοχή τη βλέπεις? Θα τη δώσω σε σένα και στο σπέρμα σου. Εν τούτης, ούτε ο Αβραάμ, ούτε ο Ισάκ, ούτε ο Ιακώβ, παππούς, γιος και εγγονός, δεν επήραν, δεν εκληρονόμησαν ούτε ένα πόδι γης. Και τον τάφο που χρειάστηκε να θάψει τη Σάρα ο Αβραάμ, τον αγόρασε. 400 ασημένια δίδραχμα. Πού η επαγγελία του Θεού? Πού η υπόσχεση του Θεού? Αγαπητή, καταπληκτικό. Ερμηνεύει ο Απόστολος Παύλος και λέγει, διότι εξεδέχθησαν μια Κρήτονα πόλη, μια καλυτέρα πατρίδα, της οποίας πατρίδος, τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Ποια είναι αυτή?
η Βασιλεία του Θεού, όπως μας την περιγράφει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό και ο Αβραάμ και ο Ισαάκ και ο Ιακώβ δεν έκτισαν ποτέ σπίτι. Όχι πως είναι αμαρτία να κτίσουμε σπίτι, αλλά δεν έκτισαν σπίτι για να δείξουν ότι είναι, ότι δεν έχουν πατρίδα εις τον κόσμο αυτόν. Δεν έχουν τόπο να μείνουν. Από τόπου εις τόπον ήσαν σκηνείτε. Όχι γιατί το σκηνείτε εις την Ουρ, την πόλη της Μεσοποταμίας που κατοικούσε και από που έφυγε ο Αβραάμ. Όχι, είχε υποστατικά εκεί πέρα ο Αβραάμ. Αυτό είναι η πίστη. Και ξεπερνούν οι Πατριάρχε αυτήν την επαγγελία. Περνούν την γη της επαγγελίας και πάνε στην άλλη επαγγελία, τη μεγάλη επαγγελία, την εσχάτην επαγγελία, τη Βασιλεία του Θεού. Είναι καταπληκτικό. Για θυμηθείτε την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου. Ο Αβραάμ είναι εις τον Παράδεισο. Σήμερα, αύριο εις την Βασιλεία του Θεού. Είναι καταπληκτικό. Αλλά και τι να πει κανείς για τον Μωυσή, ο οποίος ηρνίσατο λέγει, πίστη Μωυσής Μέγας γενόμενος, ηρνίσατο λέγεστε Υιός θυγατρός Φαραώ. Μάλλον ελόμενος συγκακουχίστε το λαό του Θεού, ή πρόσκαιρον έχει αμαρτίας απόλαυση. Μίζων απλούτων ηγισάμενος των Αιγύπτου θησαυρών των ονειδισμών του Χριστού. Απέβλεπε γάρ εις την μίστα αποδοσίαν. Τι είχε γίνει, Εβραίος μενήτω, αλλά ή το στις αυλές του Φαραώ, ή το πριγκυπόπουλο, Υιός της θυγατρός του Φαραώ. Αλλά όμως όχι. Προτιμά, ελόμενος, προτιμά ο Μωυσής να συγκακουχηθεί με το λαό του Θεού, παρά να λέγεται Υιός της θυγατρός του Φαραώ. Και προσέξτε μία φράση, και θεώρησε ηγισάμενος ότι ο ονειδισμός του Χριστού είναι πολύ μεγαλύτερος και σπουδαιότερος από τους θησαυρούς της Αιγύπτου. Ποιος ονειδισμός του Χριστού? Τι δουλειά έχει ο Χριστός εδώ? Είναι, αγαπητοί μου, 15 αιώνες προ Χριστού ο Μωυσής. Έβλεπε εις τον Χριστόν και έβλεπε το σταυρό του Χριστού και τον ονειδισμόν του Χριστού, και προτιμά τον ονειδισμόν του Χριστού από τους θησαυρούς της Αιγύπτου. Προσέξατε, έτσι στα γρήγορα θα λέγαμε, σε μια ματιά μέσα στην ιστορία. Στο όρος Θαβόρ ο Μωυσής συνομιλεί μετά του Κυρίου. Ουδέποτε θα ήτο εις το Θαβόρ εμφανιζόμενος εκεί μέσα στη δόξα του Χριστού, αν δεν είχε προτιμήσει τον ονειδισμόν του Χριστού. Αυτό είναι το καταπληκτικό. Πώς το πέτυχε αυτό? Πίστη, δια της πίστεως. Έβλεπε δια της πίστεως. Η πίστης δίδει πολλαπλότερα μάτια από ό,τι δίνει η ανθρωπίνη διάνοια. Αλλά τι να πούμε, αυτό συνεχίζει, ο κατάλογος συνεχίζει. Μόνο σας τον διαβάζω, γιατί η ώρα πέρασε. Τα παραδείγματα είναι πάμπολα, επιλείψει με ο χρόνος διηγούμενο, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Θα με πάρει ο χρόνος να διηγούμε και να διηγούμε και να διηγούμε. Γι' αυτό λέγει, έτεροι εμπεγμών και μαστίγων πήραν έλαβον, έτι δε δεσμών και φυλακής, δια της πίστεως. Ελιθάστησαν, λιθοβολήθηκαν, επρίσθησαν, πριονίστηκαν. Επειράστησαν, μπήκαν σε δοκιμασίες, εν φόνο μαχαίρας απέθανον, περιήλθον εν μιλωτές, γήθηκαν προβιές προβάτων, εν αιγείς δέρμαση, υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, τον ον ουκ είναι άξιος ο κόσμος, που δεν είναι άξιος ο κόσμος για αυτούς, εν ερημίες πλανόμενοι και όρεση και σπηλαίης και τα σοπές της γης. Προσέξτε, πλανόμενοι στον κόσμο, στα βουνά, στις σπηλιές, στις τρύπες της γης, έως τις ημέρες του Αντιχρίστου. Από την εποχή του Αδάμ και της Εύας, έως τις ημέρες του Αντιχρίστου. Σε όλο αυτό το μήκος θα υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι θα κινηθούν
πίστη δια της πίστεως. Και όλοι αυτοί στο βάθος, και οι προχριστού και οι μεταχριστών, πίστεψαν στο Χριστό και σε μια Κρήτονα πατρίδα. Αγαπητοί μου, πρώτη εορτή των Χριστουγέννων βλέπουμε ότι η Εκκλησία μας παραθέτει αυτήν την θαυμασία περικοπή, όπως σας είπα, από τον ύμνο της πίστεως του Αποστόλου Παύλου, για να θυμίσει την πίστη στο θεανθρώπινον πρόσωπο του Ιησού Χριστού, που αποτελεί το κέντρο της ανθρωπίνης ιστορίας και του σύμπαντος της δημιουργίας ολοκλήρου. Η πίστη εστάθη η πρώτη εντολή και η πρώτη αρετή των ανθρώπων μέσα στον αρχαίο παράδεισο. Η πίστη πάλι θα σταθεί η πρώτη εντολή και η πρώτη αρετή των εσχάτων. Το είπε ο Κύριος: ο Υιός του ανθρώπου ελθόν, άρα ευρύσει την πίστην επί της γης. Όταν θα ξανάρθει ο Υιός του ανθρώπου, άραγε θα βρει την πίστη επί της γης. Εκείνος που αναπτύσσει την πίστην καλλιεργεί και την αγάπη, και που τα δύο αυτά κάνουν τον άνθρωπο να σηκώσει κάθε δοκιμασία και μαρτύριον επί της γης. Μας λέγει η Γραφή πάλι από την προς Εβραίους: έτι μικρόν όσον όσον ο ερχόμενος ήξη και ούχρονη, λίγο ακόμα, έτι μικρόν όσον όσον, να γρήγορα γρήγορα. Και εκείνος που έρχεται κατά τη Δευτέρα του παρουσία δεν θα αργήσει, έρχεται, επιθύρες, ακούγεται. Βλέπετε πως μιλάει η Γραφή για τη δεύτερη παρουσία του Χριστού, αλλά για την πρώτη δεν δείχνει βιασύνη. Ο δε δίκαιος εκ πίστεως ζήσετε. Ο δε δίκαιος θα ζήσει από την πίστη. Και αν υποστήλετε, ουκ ευδοκεί η ψυχή μου, αυτό λέει ο Θεός. Και αν υποστήλει την πίστη, δηλιάσει, δεν αναπαύεται η ψυχή μου, λέει ο Θεός σε αυτόν τον άνθρωπο. Εμείς δε, λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους, εμείς δε ουκ εσμέν υποστολής εις απώλειαν. Εμείς δεν είμαστε παιδιά της υποστολής, της δηλίας που να οδηγηθούμε στην απώλεια, αλλά πίστεως εις περιποίηση ψυχής. Είμαστε παιδιά της πίστεως που ζητούμε να φτάσουμε στη σωτηρία της ψυχής. Αγαπητοί μου, έχοντες μπροστά μας το γεγονός της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου, που θα γιορτάσουμε τις ημέρες αυτές, ας πιστέψουμε με όλη μας την καρδιά στην αγάπη Του και στο θεανθρώπινο πρόσωπό Του, και θα σωθούμε.